Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία με συνέπεια υπερασπίζεται την ευρωπαϊκή ιδέα, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε την Ελλάδα και την έκανε ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ τότε, επιτυχάνοντας μια πολύ σημαντική νίκη. Νίκη υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Και αυτό οι νέοι Έλληνες και οι νέες Ελληνίδες πρέπει να το εκτιμούμε και να το αξιολογούμε κάτω από τις συνθήκες που σήμερα λειτουργούμε. Διότι όταν ζητάμε τη συνδρομή των εταίρων μας, πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα Δημοκρατία λοιπόν τότε πέτυχε τη νίκη της εντάξεως απέναντι σε εκείνους οι οποίοι ίδρυζαν την Ευρώπη και την προσπάθεια του Κωνσταντίνου Καραμαλή και χρησιμοποιούσαν το σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Σήμερα έχουμε εκείνους οι οποίοι μας μιλούν ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο. Ποια είναι η ιστορική εξέλιξη? Ότι οι οπαδοί του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έγιναν υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνειδητοποίησαν τα λάθη τους. Μερικοί φιλοξενούνται και στην παράταξή μας και είμαι βέβαιος ότι και αυτοί που σήμερα αντιτίθεται στην Ευρώπη, στο ευρώ και ομιλούν περί προτεκτοράτου, αργότερα θα έχουν μεταβάλει απόψεις. Αλλά ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει πότε θα μεταβάλουν οι παρατάξεις απόψεις υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Γι' αυτό είναι σημαντικές οι ευρωπαϊκές εκλογές. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υποψηφίους ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν επιτροπές, να κερδίσουν εισηγήσεις, να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ψηφιστούν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν να επενέσω τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη, ο οποίος ηγείται του κλιμακίου σήμερα στην Τρίπολη, για τον αγώνα του υπέρ των ιδεών και των αξιών της παράταξης, υπέρ της ευρωπαϊκής ιδέας, και στο πρόσωπό του βλέπω τον υποψήφιο που πρέπει να τιμήσουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλα τα στελέχη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μεταξύ των άλλων η ηθική και πολιτική ακεραιότητα, η αξιοσύνη τους, η συνέπεια στις ιδέες μας είναι αρετές που πρέπει να τιμηθούν, διότι θα εμπιστευτούμε εκείνους που το ήθος, ο χαρακτήρας τους, η πίστη τους στην Ελλάδα θα τους οθήσει να εργαστούν υπέρ του εθνικού συμφέροντος.